είμαι άνθρωπος ανήσυχος. Δουλεύω ταυτόχρονα πάρα πολλά πράγματα. Animation, ακουαρέλα, ζωγραφική σελάδι. Έγραψα ένα μυθιστόρημα 680 σελίδες. Εσύ πράγματα δεν μπορείς να τα πεις με εικόνες. Έρχεται λίγο τεχνία να συμπληρώσει. Έρχεται ο κινηματογράφος να συμπληρώσει. Μια τεχνή φέρνει την άλλη. Αλλά είναι αρχήν ο λόγος, πιστεύω. Είναι αρχήν ο λόγος. Θα έλεγα ότι για μένα το εργαστήρι σημαίνει σχεδόν το πρώτο μου σπίτι. Για να καταλάβετε, όταν φεύγω για διακοπές, για να πάω κάπου για μια εβδομάδα, να πάω ένα ταξίδι, να επιστρέψω, με πολύ δυσκολία να αποχωρήσω με το εργαστήρι μου. Και το πράγμα που σκέφτομαι φεύγοντας από το εργαστήριο, πότε να ξαναεπιστρέψω. Δηλαδή, η καθημερινότητά μου είναι τούτος ο χώρος που δημιουργώ. Και επειδή όλα αυτά τα πράγματα είναι εδώ που γίνονται, σε αυτόν τον χώρο. Θα έλεγα μάλλον ότι το πρώτο μου εργαστήρι ήταν η πόλη. Δηλαδή είχα τα σύνεργά μου, τα οποία έπαιρνα όλα πάνω, με κουβαλούσαν τα μαζί μου ή κάθομαι σε έναν τόπο που δεν εμπόδιζα την κυκλοφορία και ζωγράφιζα ό,τι έβλεπα απέναντί μου. Η ζωή της πόλης, η κίνηση της πόλης, η δραστηριότητα της πόλης και είχα τις επαφή πάρα πολύ με το κοινό, με τον κόσμο που, των περαστικών. Ή κάποιους μαγαζάτορες ή καφετζίδες που είδαν δίπλα και είχαν τη δουλειά τους και έρχονταν να δουν τι έφκαναν καμνά να ξεκινούσα από έναν άσπρο να πάνω σε μια άσπρη φάνη. Είχα μια ευευθείας κριτική μου τον κόσμο και αυτή είναι η καλύτερη κριτική τέχνης, διότι δεν έχουν κανένα συμφέρον να σου πούν εν ωραίο ή δεν τους αρέσει οτιδήποτε. Τότε είναι σημαντικό για έναν καλλιτέχνη να έχει συνεχώς έτσι ένα backup, ας πούμε, που των περαστικών. Στο εργαστήριο, στον χώρο που ζω τώρα, δεν έχω τούτον άνθρωπο που να με βλέπει από την ώρα που δουλεύω. Γιατί άμα με βλέπουν όταν εργάζομαι, με εμπνέει και κάνουν καλύτερη δουλειά. Με τονώνει το πράγμα. Ο θόρυβος, η ήχη της πόλης, κάθε τι που διαταράσσει την ησυχία. Για μένα είναι και τούτο μια πηγή έμπνευσης. Δεν με ενοχλεί. Να φανταστείτε, μια φορά είχα να ζωγραφίσω το Δημαρχείο της Μέσα Γειτονίας. Ήταν παραγγελία. Ήμουν στο κέντρο της πλατείας και ζωγράφισα το Δημαρχείο. Κάποια στιγμή ήρθε ένα συνεργείο, ένα φορτηγό. Και είπα μου, μάστρε, πρέπει να φύγεις που δάμε. Γιατί? Πρέπει να φύγεις διότι εδώ να κάνουμε, να στήσουμε, πόψε να έχει συναυλία, να στήσουμε μπαλκοσένικο, να σε ταλαιπωρήσουμε πολλά. Να με που είμαι ενοχλήσα σε εσάς. Όχι, αλλά να μπορείς εσύ να δουλεύεις και να μαχμαστε την πύλα σου, να βιδώνουμε και να χτυπούμε σωλήνες, σιδερικά κλπ. Δουλεύκα και γύρω μου, εστήθω ολόκληρο μπαλκοσένικο, εστήνουν τα πράγματα και για δύο ώρες δουλεύκα με εκείνη τη φασαρία και ούτε μου επήρασε. Είμαι ανεκτικός. Γενικά είμαστε πολύ ανεκτικοί και συνεργαζόμαστε με τούτους όλους που μας ταλαιπωρούν την καθημερινότητά μας. Το φως για μένα ήταν κάτι το μεγάλο βίωμα, το φως της Κύπρου, το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό και καταλύει τα χρώματα σε μεγάλο βαθμό και αφήνει να γράφουν τα χρώματα εις τη σκιά. Αυτό είναι παρατήρηση όταν ζωγράφιζε εκ του φυσικού. Ο
αδελφός μου ήταν ο γνωστός δημοσιογράφος Δημητρός Δημητριάδης Ντόρια. Είχε δική του εφημερίδα, έγραφε θεατρικά έργα, έγραφε άρθρα στη δική του την εφημερίδα που ήταν εβδομαδία, τον χρόνο. Τα καλοκαίρια παίρναμε στον κινηματογράφο. Κάθε νύχτα πηγαίναμε, διαλέγαμε έργο και πηγαίναμε να δούμε. Θα τον ταλαιπωρούσα πολλά, διότι πήγαινα και βλέπα πελάρες. Εγώ και καμία μου χατήρι να με πάρει. Αλλά μια ημέρα που πήγαμε στο σινεμά, ένα βράδυ μάλλον, είδαμε διαφημιστικό της ταινίας του Walt Disney, «Η κοιμωμένη καλλονή». Ήταν η πρώτη φορά που ο παππούς μου είπε, «Ξέρεις, Σπύρο, πώς τα κάνουν τούτα?» «Πώς τα κάνουν?» «Κάνουν σκίτσα που έχουν ομοιότητες του ένα με το...» «Κάνουν πολλά σκίτσα και βάλουν τα στη σειρά και τα φωτογραφίζουν κατά σειρά και γίνεται η κίνηση». «Μα σοβαρά, παππού, έτσι τα κάνουν?» «Ναι», λέγανε. Και εγώ έπιασα κάτι δευτεράκια και άρχισα να κάνω σκίτσα που πίσω προς τα μπρος έκανα μια ιστορία. Ένας πιάνει που κατεβαίνει από το άλογο του Cowboys, σύφκει και πιάνει το καπέλο του, φορεί το και μπαίνει μέσα σε ένα σπίτι. Flip book ονομάζεται. Κάνεις τις σελίδες και τις γυρίζεις και με γρήγορη ταχύτητα και φαίνεται η κίνηση. Όταν αργότερα απόκτησα κινηματογραφική κάμερα που ευτυχώς μπορούσε να φωτογραφίσει καρέ-καρέ, μπόρεσα να κάνω κινούμενα σχέδια όταν ήμουν πια 17 χρονών. Άμα τελειώσα το σχολείο, νόμιζα ότι είναι εύκολο να πάει να σπουδάσει κινούμενα σχέδια. Δεν ξέρω ότι έπρεπε να σου καλό στη ζωγραφική, καλό στο σχέδιο, δηλαδή έπρεπε να έχει ήδη κατάρτιση. Ο πατέρας μου ήταν πάρα πολλά πρωτοποριακός άνθρωπος και ουδέποτε του με καταπίεσαν να πάω να γίνω δικηγόρος. Με ρώτησαν στα 16 μου τι έχω σκοπό μου να σπουδάσω, να φανταστείς. Και ως τότε εγώ έλεγα δικηγόρος. Αλλά κάτι έργα κινηματογραφικά που είδα τσέχικα με επηρεάσαν πάρα πολλά, όπως έργα του Κάρελ Ζέμαν, ο οποίος έκανε ένα animation πάρα πολύ πρωτοποριακό για την εποχή του. Τέτοιοι δημιουργοί με έκαναν εμένα να θέλω να πάω ειδικά στην Πράγα και τη δούλεψα του πατέρα μου, θέλω να πάω να κάνω σκηνοθεσία στο κινηματογράφο στη Τσεχοσλοβακία. Η Πράγα για μένα ήταν το 1/4 της ζωής μου όταν επέστρεψα στην Κύπρο. Τα χρόνια που θυμούμαι, δηλαδή από τα 20 μου μέσα και τα 28, 8 χρόνια ήταν Πράγα. Δημιουργήθηκα ως προσωπικότητα εκείνα τα χρόνια που ήμουν στην Πράγα. Ο καθηγητής μας, ο Ούζντιλ, σπουδαίος συγγραφέας βιβλίων ιστορικής για την ιστορία της τέχνης, όταν πήγα στο γραφείο του για να μου πάρει να με εξετάσει, μου έδειξε στον τοίχο ψηλά έργα μαθητικής τέχνης και μου είπε αν τα αναγνωρίζω. Ναι, του λέω, είναι έργα Κυπρίων μαθητών του Δημοτικού. Μου λέει, ξέρεις ότι η κυπριακή τέχνη είναι παγκοσμίως γνωστή. Η παιδική κυπριακή τέχνη είναι παγκοσμίως γνωστή για την αυθεντικότητα της και για τη θεματολογία της, για τα χρώματα που χρησιμοποιούν και τον τρόπο της σύνθεσης. Το μόνο κακό είναι ότι οι στεγμινάσιοι σταματούν να ασχολούνται τόσο με την τέχνη και ακόμη περισσότερο αποθαρρύνονται για να πάνε να σπουδάσουν τέχνη στην Κύπρο. Βεβαίως, τότε είχαμε μια πρωτιά. Όταν ήρθα στην Κύπρο, ξεκίνησα μια μεγάλη σειρά από ακουαρέλες και ζωγράφιζα τη Λεμεσόν και τοπία της Κύπρου για τα πρώτα 7 χρόνια της δουλειάς μου. Είναι ένας διάλογος που γίνεται, ευτυχώς με τα χρόνια ότι η πύρα που συσσωρεύεται, τον άνθρωπο συμπαραγωγικός και σκέφτεται τα πράγματα, βρίσκει συνεχώς κάτι καινούργιο να κάνει, κάπως να εμπλουτιστεί η δουλειά, να πει κάτι ακόμα καινούργιο. Ναι. Εμείς οι Κύπροι, επειδή δεν έχουμε σχολή καλών τεχνών, για να πάνε να σπουδάσουν οι άνθρωποι, οι Κυπραίοι τέχνη, πρέπει να πάνε Καναδά,
Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ιταλία, Ελλάδα και σε άλλες ανατολικές χώρες όπως εγώ, Τσεχοσλοβακία, Πολωνία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Βουλγαρία. Καταλαβαίνετε πόσες διαφορετικές εμπειρίες φέρνουν όλοι τούτοι καλλιτέχνες στην Κύπρο. Πόσες διαφορετικές νοοτροπίες και σχολές τέχνης έχουμε μέσα μας οι Κύπροι πριν έρθουμε στον χώρο τον δικό μας. Όλες τούτες οι εμπειρίες των Κυπραίων μέσα στις δουλειές τους. Και έχουμε ψήγματα τέχνης από όλον τον κόσμο στην κυπριακή τέχνη. Όπως είμαστε δηλαδή μια πολυπολιτισμική χώρα στην πραγματικότητα, έτσι είναι και η τέχνη μας πολυπολιτισμική. Η Κύπρος είναι ένα φυτώριο τέχνης. Το έκαμα το 2004, περίπου ένα μήνα πριν το δημοψήφισμα. Ήμουν πάρα πολύ αγχωμένος, πάρα πολύ προβληματισμένος. Αυτό το έγινα κατσίκα, ένα κερασφόρο. Για μένα ήταν ένα συμβολισμός της Κύπρου. Ο Ελίτης είχε πει, «Θεέ μου πρωτομάστορα, με έκτισες μέσα στα βουνά, με έκλεισες μέσα στη θάλασσα». Τούτη εικόνα είναι θάλασσα, ξηρά και βουνά. Για μένα είναι Κύπρος. Εκείνες τις μέρες πιστεύαμε ότι με το δημοψήφισμα μπορούσε να επανενωθεί ο τόπος. Κάποιοι γιορτάζαν εδώ και χορεύαν, διότι θα αλλάξουν τα πράγματα. Κάποιοι όμως εργάζονταν ενάντια σε αυτήν τη λύση. Οι άνθρωποι καταλαβαίνουν, τρέχουν να φύγουν, να γλιτώσουν. Μεταξύ την ίδια ώρα, από πάνω το αγρινό, κοιτάζει προς τον ήλιο, στρέφει την ελπίδα του στο φως και στον ήλιο και μια πιο φωτισμένη είναι Κύπρο. Μέσα στον το δέντρο έχει ένα πουλί, σαν περιστέρι, που περιμένει και τούτον τη λύση, να έρθουν καλύτερες μέρες. Εδώ δούλευκα την ημέρα του δημοψηφίσματος και έβλεπα πράγματα, έβλεπα γκρίζους λύκους να κακοποιούν ανθρώπους, τους κοκύπριους που θέλαν λύση. Επέλεπαμε ποτέ να σπάσουν παράθυρα αυτοκινήτων εκεί που ήταν άνθρωποι συγκεντρωμένοι και μιλούσαν για λύση. Έλεγα, ίσως να μην είναι η ώρα τώρα για λύση, διότι υπάρχει πολύ καχυποψία, πολύ αρνητική ενέργεια. Και έτσι επία. 6:15, 15 λεπτά πριν να κλείσουν οι κάρπες, ο συντηρούν δούλευκα όλη μέρα, χωρίς να σταματήσω μεσημέρι για φαγητό, δούλευκα συνέχεια και πήγα να ψηφίσω τα τελευταία 15 λεπτά. Δεν λέω ότι ψήφισα, αλλά δυστυχώς τα πράγματα δεν πήγαν κατευχή. Κάθε πρωί για να πάω στο σχολείο, όταν ήμουν στο δημοτικό, ξεκινούσα από την οδό Ηρακλέους νούμερο 8, πήγαν το σπίτι μου. Σε 200 μέτρα μακριά ήταν ο πεντάδρομος. Διάσχιζα τον πεντάδρομο με την παλίτσα στον ώμο και έφτανα στην πρώτη αστική σχολή Λεμεσού. Μια ημέρα είχαμε όμως ένα 2 ώρες ελεύθερο μάθημα. Ο δασκαλός μας μου έδωσε μια κόλλα, ένα α3 και μου είπε, «Σπύρο, έλα κάμε τα με έναν έργο τώρα». «Μα σήμερα δάσκαλε θα μπορέσω», του είπα. «Γιατί?» «Πώς σου αρέσει?» «Ναι, αλλά ξέρετε, σήμερα στο σπίτι μας τώρα, την ώρα που μιλούμε, εγκαλεσμένη η Τζένι Καρέζη, ηθοποιός, και θέλω να πάω να τη δω, να τη γνωρίσω». «Όχι, πρέπει να μείνεις να κάνεις...» «Μα έρθει να ρίξω γραμμή, δεν μπορώ, είμαι μανικωμένος, πρέπει να πάω να τη δω». Επέμενα και στο τέλος χάρισε μου. Αλλά ώσπου να γίνει τούτη η κουβέντα όλη, πέρασε η ώρα, πρόλαβα την όμως. Πέρασα ξανά τον πεντάδρομο που ήταν σημείο αναφοράς καθημερινό για μένα
Έφτασα στο σπίτι μου, στον παραπέντε, πριν να φύγει η Τζένι Καρέζη, που την είδα να στέκεται δίπλα από στο γιασεμί, πάνω στη βεράντα μας, και εγώ χαμηλά, 3-4 σκαλιά πιο χαμηλά, και μικρός να τη βλέπω έτσι που χαμηλά, σαν μια θεά πραγματικά, μια ωραιότατη, μια λινίδα καλονή. Τζένι Καρέζη στο σπίτι μας, της διάστατη αληθινή, αμάν, τι πλάσμα ήταν. Χάρισε μου μια φωτογραφία. Και για χρόνια είχα γίνει τη φωτογραφία και την έβλεπα καθημερινά σαν να ήταν ένα εικόνισμα. Και τώρα, πρόσφατα έκαμε έναν έργο και έχω και ένα φοράνι στην Τζένι Καρέζη, διότι όπως περνάς που το πεντάδρομο, πουλούσαν εφημερίδες, περιοδικά, μικρόν ήρωα, ρομάντς, θησαυρών, κόμιξ, κλασικά εικονογραφημένα, Mickey Mouse και έτσι. Αυτήν την αφορά την έκανα πάνω σε ένα προηγούμενο μου έργο ως επιπρόσθετο στοιχείο και έβαλα και την Τζένι Καρέζη μέσα και την Αλίκη Βουγιουκλάκη που αργότερα την συμπάθησα περισσότερο διότι εγώ ήμουν του στρατοπέδου της Καρέζη. Αλλά ο δημιουργικός μου χρόνος, τόσο πολλής χρόνος που αντέλεγε ένα δίπλα μου πολύ λιγότερα θα μπορούσα να κάνω. Η γυναίκα μου είναι πολύ διαφορετική από μένα και με σέβει κατά την κυπριακή διάλεκτο. Χρωστώ της μεγάλη ευγνωμοσύνη διότι με ανέχετε. Σκεφτούμε αυθόρμητα, μιλώ αυθόρμητα. Μπορεί να πω αλήθειες και δεν καταλάβω ότι ο άλλος μπορεί να ενοχληθεί για εκείνο που είπα. Αλλά επάσανο να ζεις με καλλιτέχνη διότι ο καλλιτέχνης κάπου έχει ανάγκες μωρού για να έχει το χρόνο στη διάθεσή του να ζωγραφίσει, να δημιουργήσει, να βγει από το πραγματικό κόσμο και να μπει στον κόσμο της δουλειάς του. Αν δεν έχει υποστήριξη από ένα πλάσμα που να τον κατανοεί και να νοιάζεται για λόγο του, έγινε. Και έτσι ένα φύλακας άγγελος μου μπορούσε να πω, η Ρένα, και με στηρίζει εμένα που είμαι άτσαλος σε πολλές μου συμπεριφορές. Για μια μέρα δεν θα είχα τη δυνατότητα να ζωγραφίσω με λάδι, με ακουαρέλα, να δουλέψω στο Photoshop, να κάνω animation με το Harmony ή να κάνω ένα σενάριο στο Storyboard Pro. Για δεν είχα την δυνατότητα να κάτσω να γράψω κάτι που σκέφτομαι, να εκφράσω μια, να πω μια ιστορία με τον τρόπο μου, θα ήμουν ένας δυστυχισμένος άνθρωπος. Μπορώ να φανταστώ διαφορετικά τον εαυτό μου. Φαίνεται πλάστικα για να δημιουργώ, να πλάσω ιστορίες, να διηγούμε πράγματα. Η αποδοχή που έχει η δουλειά μου από τον κόσμο είναι ένα πολύ βασικό κίνητρο. Να μπορώ να προσφέρω παρακάτω αυτό που οι άλλοι ζητούν από μένα. Αρέσει η δουλειά μου. Ακόμη και από αυτούς που δεν μπορούν να τα αποκτήσουν, ξέρω αρέσει η δουλειά μου. Τούτον είναι κάτι που με κάνει να μην χάνω την αισιοδοξία μου και την επιθυμία μου να δουλεύω παρακάτω. Να δουλεύω σε ένα πολύ σημαντικό για έναν άνθρωπο μου που είναι στη 7η δεκαετία της ζωής του. Ό,τι βλέπω
μπροστά μου το φαντάζομαι ότι μπορεί να ζωγραφιστεί, να απεικονιστεί. Και αν δεν απεικονιστεί όπως το βλέπουμε έτσι διαγυμνού οφθαλμού, τότε επισέρχεται ο αόρατος κόσμος της φαντασίας μας να του πλάσει διαφορετικά. Αλλά και πάλι μέσα στα πλαίσια αυτά που το καθιστούν να έχει κοινωνική υπόσταση. Πιστεύω ότι κάθε έργο έχει μέσα του κοινωνική φόρτωση. Η τέχνη είναι για να απευθύνεται στον κόσμο. Και πρέπει κάτι να λέει. Πρέπει να αισθάνεται κάποιος ότι δονείται κοινωνικά. Μέσα αισθάνεται ότι τον ταράσει, τον ταρακουνά τον άνθρωπο. Πιστεύω ότι η τέχνη έχει μια αποστολή. Έχει αποστολή να διαπλάσει χαρακτήρες, να κάνει τους ανθρώπους καλύτερους.